εμπνευτούμε Βερικόκο, είναι μια καλή προειδοποίηση για τα σχέδιά μας και τις ελπίδες μας. Μια Βερικοκιά, γεμάτη από Βερικόκα, δείχνει ότι στη ζωή μας θα παρουσιαστούν ευκαιρίες και φιλίες που θα αποφέρουν καρπούς στα σχέδιά μας. Αν όμως τα Βερικόκα είναι ξερά και έτοιμα να πέσουν από το δέντρο, μας προειδοποιεί για απερχόμενες απογοητεύσεις και εξαπατήσεις εις βάρος μας. Πέρα όμως από τις δυσιδαιμονίες, μια υγιής Βερικοκιά είναι ζητούμενο και επιθυμία για όλους τους καλλιεργητές της και κρίσιμη είναι η αρχή, στο στάδιο της ρόδινης κορυφής. Γι' αυτό το λόγο, οι αγρονομίστας, βρεθήκαμε στη Λάκα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για να συναντήσουμε τον γεωπόνο Τράπκο Σωτήρη, ο οποίος εξειδικεύεται στις καλλιέργειες των πυρηνόκαρπων, για να μας μιλήσει για το τι πρέπει να προσέξουμε στο στάδιο αυτό. Βρισκόμαστε στη Λάκα, στο νομό Πέλλας, και είμαστε σε ένα χωράφι με βερίκοκα. Τα βερίκοκα, αυτή η ποικιλία συγκεκριμένη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη ρόδινη κορυφή και σε αυτό το στάδιο ξεκινούμε να καταπολεμούμε τη μονήλια με διάφορες επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η μονήλια είναι πολύ σημαντικό να καταπολεμηθεί από τώρα γιατί προσβάλλει τα άνθη και μπορεί να καταστρέψει την παραγωγή μας. Και αν την αφήσουμε να εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό μπορεί να ξεράνει ακόμα και τα ίδια τα δέντρα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε επεμβάσεις στη ρόδινη κορυφή στο 20-30% ανθοφορία και στη φουλ ανθοφορία. Ένας υγρός καιρός ευνοεί την ανάπτυξή της και πρέπει να ψεκάζουμε πριν την βροχή και μετά τη βροχή. Συνήθως ή πολύ πρωί ή απόγευμα, για να μην ενοχλούμε και τις μέλισσες όταν θα ξεκινήσει η ανθοφορία. Η μονήλια είναι ένας μύκητας ο οποίος μπορεί να καταστρέψει τα λουλούδια, τα άνθη. Η προσβολή ξεκινάει από τον ύπερο, συνεχίζεται στα πέταλα. Από εκεί το ένα λουλούδι κολλάει από το άλλο και προχωρά και στην καρποφόρα βέργα. Αυτό σημαίνει ότι σε εκείνη βέργα δεν θα έχουμε καθόλου βερίκοκα. Θα μείνουν ομοιοποιημένοι εκεί οι οφθαλμοί και θα καταστραφεί η παραγωγή μας. Αυτό το πράγμα, αν δεν το προσέξουμε από την αρχή και το αφήσουμε να εξελιχθεί, μπορεί να συνεχιστεί και να αρχίσει από τις βέργες, να πάει στους βραχίονες και σε όλο το δέντρο. Εύχομαι να έχουμε καλή ανθοφορία, να μην έχουμε παγετούς και να έχουμε καλές παραγωγές. Υγεία, αυτά.